ήρθε ένα κορίτσι έντρομο και μου είπε επί 20 λεπτά είναι ξαπλωμένη μία ξένη η οποία οδηγούσε ένα πατίνι, της έφυγε το πατίνι και χτύπησε σε ένα σημείο. Λοιπόν, κατέβηκα κάτω και εγώ σαν παθολόγος την κοίταξα την πίεση, την κοίταξα το οξυγόνο, την κινητικότητά της, είχε επαφή, οι κόρες της ήταν εντάξει. Λοιπόν, αλλά είχε τραύματα αρκετά, δεν μπορούσα να ξέρω τι μπορούσε να είναι από τον αθιένα, από το κεφάλι και πόσο χτύπησε, εφόσον δεν την είχα δει κιόλα. Πήραμε όμως, το θέμα είναι με το ασθενοφόρο. Πόση ώρα ήταν κατάκητη το υγεία? Είπαν ότι ήταν γύρω στα 45 λεπτά. Έγιναν προσπάθειες να καλέσουν το ΕΚΑΒ? Κάνανε, είπαν όλα από εδώ, όλοι οι ρίγοι πήραν τηλέφωνο, αλλά ήταν, είπαν, σε ένα άλλο περιστατικό που είχε κάποιον με έμφραγμα. Και λόγω του ψηλόβρυχου είδαμε την κοπέλα να είναι κάτω στο πάτωμα, στον δρόμο και με μία ομπρέλα οι περίκοι να προσπαθούν να την βοηθήσουν, έστω και έτσι. Όλοι την βοήθησαν την κοπέλα και ενόπνευμα φέραν για να καθαρίσουν τα τραύματα και την ομπρέλα τη φέρανε και πετσέτες φέρανε, νερό τη φέρανε. Λοιπόν, ο κόσμος βοηθάει όπως μπορεί, αλλά κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει αυτό τώρα με το ένα ασθενοφόρο στο όλο το νησί και με τόσο κόσμο. Εσείς, κύριε Λαβέρα, ήσασταν εδώ αυτό από τις μάρτυρες και εσείς. Ναι, εγώ ήμουν πρόεδρος του Ιδρύματος Ερυθρό Σταυρό. Είναι απαράδεκτο. Δεν φτάνει οι ιατροί. Τι να κάνουν οι ιατροί? Αλλά αυτός ο υπουργός υγείας και το σύστημα είναι απαράδεκτο. Δεν μπορεί μια κοπέλα που έχει τραυματιστεί στο κεφάλι, η οποία κινδυνεύει να πάσει στην λιγάκι να το κουνήσει, αν είναι κανεί κάτω, να μείνει παράλληλη. Αυτό σε μισή ώρα πρέπει να έχει εξεταστεί. Όχι να έχει πάει, να έχει εξεταστεί. Είναι απαράδεκτο. Και βεβαίως, τι φταίει, θα πάει εκεί, υπάρχουν τώρα γιατροί. Αφού δεν έχει γιατρούς, δεν έχει παθολόγο. Εγώ νοσηλεύτηκα με πνευματικό είδημα στο νοσοκομείο και αυτοθεραπεύτηκα. Είναι απαράδεκτο. Ότι οι γιατροί, το τι φοβάμαι είναι άλλο πράγμα. Δεν μπορεί ένας γιατρός να δουλεύει τρεις μέρες συνέχεια, να κοιμάται 2-3 ώρες. Και αν κοιμάται τόσο πολύ και να έχει ευθύνη. Βλέπω ότι και ο κόσμος αντέδρασε εδώ, αλλά και οι τουρίστες, το είπαμε ότι έβγαζαν φωτογραφίες και βίντεο. Το βγάζαν για ποιο λόγο? Να πάτε δείξουν στους μπόλικους ή θα έρθετε έτσι στην Ελλάδα? Όχι, δεν θέλανε. Δεν θέλανε να πάρουν, φώναζαν μάλιστα. Χαρίκλια δεν ήθελε να πάρει βίντεο, δεν θέλανε. Έτσι όπως ήταν να πούμε και την αλήθεια, δεν θέλανε. Και άλλα αυτή έχει κάνει ήδημα, γιατί χτύπησε το κεφάλι. Μπορείς σε 2 ώρες να είσαι σε κόμμα. Σε 3 ώρες.